με τον πιο επίσημο τρόπο, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, το γεφύρι της Πλάκας επιστρέφει. Μια υπέροχη εικόνα πάνω από τα νερά του Αράχθου, ένα εξαιρετικό αναστηλωτικό έργο, δείγμα της επιστημονικής και κατασκευαστικής πρωτοπορίας στη χώρα μας, απόδειξη του τι μπορεί να κάνει η συνεργασία των φορέων και των δημοσίων υπηρεσιών, το γεφύρι της Πλάκας, που από τον επόμενο μήνα θα είναι διαθέσιμο και στους πολίτες, υποδέχθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, έγινε δεκτός από τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων Γιάννη Σεντελέ και τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη και ενημερώθηκε για τις κατασκευαστικές εργασίες, με το πρώτο βλέμμα να καθυλώνεται από το εντυπωσιακό τόξο του γεφυριού. Είναι ακριβώς τις ίδιες κλίσεις, ακόμα και την κλίση που πήρε αρχικά. Έχουν διατηρηθεί και δύο τμήματα. Αυτό από εδώ το μικρό αυτό φαίνεται, αυτό είναι το ψηφιακό. Ναι. Και το απέναντι που φαίνεται όταν έπεσε. Το παρόν στην πρωθυπουργική επίσκεψη έδωσαν βουλευτές της Ηπείρου, δήμαρχοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής, με τον πρωθυπουργό να επιλέγει να ανέβει ως ψηλά στο κέντρο του τόξου, δίνοντας τα εύσημά του σε όσους συνεργάστηκαν για την αναστήλωση του γεφυριού. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, εδώ βρέθηκε ο Άρης με τον Ζέρβα και εδώ αποφάσισα να μην κρεμίσουν το γεφύρι. Καλημέρα, κύριε. Έργο τέχνης. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Έγινε μια σπουδαία δουλειά. Στελέχη του Υπουργείου Υποδομών παρουσίασαν στον Πρωθυπουργό το χρονικό των εργασιών και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε με επιτυχία το αναστηλωτικό έργο. Εδώ είναι όταν έχει αρχίσει και στρίνεται η σκαλωσιά για να μπει το καλούκι. Για έργο ενότητας και αξιοσύνης μίλησε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε βάρος στο παράδειγμα της συνεργασίας όλων όσοι βοήθησαν ώστε να στηθεί ξανά στα πόδια του το γεφύρι της Πλάκας 5 χρόνια μετά την καταστροφή του. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σήμερα, γιατί σε αυτό το σημείο που αναστηλώθηκε η γέφυρα της Πλάκας που βρισκόμαστε τώρα, η θέση αυτή λέγεται Τελωνείο. Το κτίριο που βλέπουμε δίπλα είναι το Τελώνιο, έτσι το λέγαν τότε. Και εδώ βρέθηκε τότε ο Άρης με το Ζέρβα και αποφάσισαν να μην γκρεμιστεί ποτέ αυτή η γέφυρα. Θυμόμαστε την οικογένεια Λούλη, τον Μπέκα, τον Μάστορα, το Φρότζο, 1863-1866 που έγινε το πρώτο γεφύρι, και όταν έπεσε 1η Φεβρουαρίου του 2015, όταν με πήρε ο αντιδήμαρχος εδώ και μου είπε ότι έπεσε το γεφύρι, νόμιζα μου έκανε πλάκα. Τελικά σε αυτή τη θέση τα συμφώνησαν όλα. Σε αυτή τη θέση όταν πρωτοήρθα είπα, εδώ πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να κάνουμε αυτό το γεφύρι. Έτσι ξανακατασκευάστηκε αυτό το έργο, το οποίο δείχνει ότι όταν εμείς οι Έλληνες αποφασίσουμε κάτι όλοι μαζί, το κάνουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαμε εδώ στην όλη προσπάθεια και είναι αποτέλεσμα του όλοι μαζί. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας τιμά που σήμερα ήρθατε να δείτε αυτό το γεφύρι, ένα έργο ενότητας και ένα έργο ότι είμαστε άξιοι Έλληνες για όλα, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί στη συνεργασία που έχουμε τόσο καιρό βλέπω ότι σε όλα τα θέματα δίνετε λύσεις. Εγώ θέλω να το πω δημόσια αυτό, το είπα χτες λίγο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά θέλω να το πω για όλα. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορέσουμε σε αυτά τα δύσκολα να ξαναπάρει η πατρίδα μας τη θέση που της αρμόζει. Με τις ενέργειες που κάνατε τον προηγούμενο καιρό, είτε μέσω του προβλήματος της επιδημίας που συνεχίζει να υπάρχει, είτε στα σύνορα στον Εύρο, παρά που ακούμε ότι κάποιοι θέλουν να πούν ότι η Αγία Σοφιά θα γίνει τζαμί, εγώ ξέρω ότι στο τέλος το φως νικάει το σκοτάδι. Συγχαρητήρια γιατί ήρθατε εδώ, γιατί μας τιμάτε, γιατί έτσι ο Πρωθυπουργός της χώρας εδώ σε ένα έργο που συμβολίζει την ενότητα δίνει δύναμη σε εμάς όλους τους ντόπιους. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για την Ήπειρο, όμως και μια σπουδαία μέρα για την πολιτιστική μας κληρονομιά.
και με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ στο γεφύρι της Πλάκας, το οποίο ξαναστέκεται αγέροχο πάνω από τον ποταμό Άραχθο, ανακατασκευασμένο ακριβώς όπως το έφτιαξε ο μάστορας Μπέκας το 19ο αιώνα. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές που κατάφεραν μέσα σε 5 χρόνια να ολοκληρώσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο. Την περιφέρεια, χωρίς τη συνδρομή της οποίας το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Υποδομών, την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, τον προκάτοχο του κ. Καραγιάννη, τον νυν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όλοι συνεργάστηκαν, τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, η Περιφέρεια, η επιστημονική μας κοινότητα, η Δήμη, ο Δήμος, ο οποίος έχει και αυτό το δικό του μερίδιο, το οποίο έπαιξε, για να μπορέσουμε σήμερα να απολαμβάνουμε και πάλι αυτό το θαύμα της πολιτικής μας κληρονομιάς. Ένα γεφύρι τόσο ιστορικό, το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι των Βαλκανίων, ταυτισμένο με την ιστορία αυτού του τόπου, ταυτισμένο με δύσκολες εποχές στην ιστορία, στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία. Ένα γεφύρι το οποίο ξαναφτιάχτηκε όπως ακριβώς είχε φτιαχτεί, πιο στέρεο όμως, για να μπορέσει να αντέξει τα ορμητικά νερά του Αράχθου και να στέκει πάντα, όπως και σήμερα, περήφανο, όρθιο, μια παρακαταθήκη στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Και πάλι, θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Είναι ένα έργο, είχα την ευκαιρία να το πω και χθες, το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και θέλω πάντα να αποδίδω τα εύσημα σε όλους όσοι δούλεψαν πολύ σκληρά για να μπορέσει σήμερα να ολοκληρωθεί, να παραδοθεί και επίσημα εντός του επόμενου μήνα, για να μπορέσουν και πάλι να το απολαμβάνουν όλοι οι επισκέπτες, αλλά φυσικά και οι κάτοικοι της περιοχής, η ιστορία της οποίας είναι ταυτισμένη με το γεφύρι της Πλάκας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να το απολαύσω ο ίδιος. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίς το πρωί είχε επισκεφθεί το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στα Πράματα που υπέστη μεγάλη ζημιά το 2018 λόγω πυρκαγιάς, στη συνέχεια, προτού αναχωρήσει για την Κέρκυρα, επισκέφθηκε το χωριό Καταράχτης και συνομίλησε με τους κατοίκους, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στα Τζουμέρκα που ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα.